Τα πειρά του εξαπέλισε για ακόμα μια φορά ο γνωστό δικηγόρο, Αλέξη Κούγια, μέσω τη εκπομπή το πρωινό, το πρωί τη Παρασκευή 5 Εβδομα, στο συνάδελφο του, Θέμη Σοφό, ο οποίο έχει αναλάβει την νομική εκπροσώπηση τη Σοφίας Πολιζογοπούλου, στην υπόθεση με τον σύζυγο τη, Απόστολο λίτ Αλέξη Κούγια για Θέμη Σοφό, διάλεξε αυτή την υπόθεση για να σκοτώσει, να εξαφανίσει έναν συνάδελφό μα. Ήταν μια κακιά στιγμή για τον Απόστολο Λίτρα. Έδωσε τα πάντα σε μια γυναίκα, την ασκούμενή του. Διέλυσε την οικογένεια του και την ερωτεύτηκε. Τη έγραψε τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, τη έδωσε τα λεφτά του. Την έκανε σύζυγο του. Ποιο τη γνώριζε προηγούμενο αυτή την κυρία, αν δεν ήταν η κυρία Λίτρα. Και σε μια στιγμή, αντί να πει ότι ήταν μια κακιά στιγμή και να τον συγχωρήσει ή να τον βοηθήσει, πήγε και βρήκε έναν δικηγόρο ο οποίο εκείνο το χρονικό σημείο δεν ήταν στα καλύτερα του επαγγελματικά ο οποίος διάλεξε αυτή την υπόθεση για να σκοτώσει, να εξαφανίσει έναν συνάδελφο μας. Τη χειρότερη εικόνα μου έχει δημιουργήσει ο σοφός για αυτήν την υπόθεση. Είναι δυνατό να είναι στη φυλακή ο Λίτρας, είναι αδιανόητο. Όχι βέβαια ότι θα του δώσει κανείς βραβείο, γιατί πλάκωσε τις μπουνιές στη γυναίκα του, αντιθέτως θα τιμωρηθεί, αλλά μέχρι εκεί που πρέπει. Στη φυλακή ο Λίτρας, ο δημοσιογράφος έξω. Τι είναι ο Λίτρας επικίνδυνος για το κοινωνικό σύνολο, εύχομαι να βγει από τη φυλακή σύντομα δήλωσε μεταξύ άλλων ο γνωστός δικηγόρος, Αλέξης Κούγιας.